και φίλοι, χαίρετε. Το live μας αυτή την εβδομάδα θα το κάνουμε την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022 στις 10 το βράδυ και θα έχει θέμα «Σε αυτό τον κόσμο που ζούμε αξίζει τον κόπο να είμαστε καλοί άνθρωποι?» Πολύ συχνά ακούμε να λέγεται πως ο κόσμος χάλασε και εμείς το λέμε και άλλοι άνθρωποι ακούμε να το λέμε και γενικά είναι μια κοινή πεποίθηση ότι χάλασε ο κόσμος. Πολλοί άνθρωποι δηλώνουν απογοητευμένοι και εξουθενωμένοι, δηλαδή υπερβολικά κουρασμένοι, από τις συμπεριφορές μεγάλου μέρους του κοινωνικού συνόλου. Άνθρωποι που λένε ψέματα, άνθρωποι που δεν επιδεικνύουν εντιμότητα, ανέντιμοι άνθρωποι δηλαδή με ανέντιμες συμπεριφορές, εκμεταλλευτές που προσπαθούν να ξεκυλάσουν τους άλλους. Αυτά, δηλαδή τα κακά, αυτές οι κακές συμπεριφορές, εντοπίζονται σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων. Φιλικές σχέσεις, ερωτικές, επαγγελματικές και οικογενειακές. Και το ηθικό ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο live μας της Παρασκευής 25 Μαρτίου 2022 στις 10 το βράδυ είναι το εξής. Εφόσον ο κόσμος έχει χαλάσει και οι περισσότεροι λειτουργούν με τέτοιους κακούς τρόπους και έχουν κακά κίνητρα, αξίζει τον κόπο εμείς να προσπαθούμε να είμαστε και να γινόμαστε καλοί άνθρωποι? Ή μήπως πρέπει να γίνουμε και εμείς κάτι ανάλογο, δηλαδή να γίνουμε και εμείς κακοί, να αντιγράψουμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων αυτών που έχουν χαλάσει και έχουν χαλάσει τον κόσμο, προκειμένου να επιβιώσουμε και να είμαστε χαρούμενοι? Γιατί υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι καλά την έχουν οι τοξικοί, καλά την έχουν οι νάρκισσοι, καλά την έχουν οι καλοί άνθρωποι, καλά χαίρονται στη ζωή τους επιτυχάνουν και εμείς που είμαστε καλοί άνθρωποι και πάμε με το σταυρό στο χέρι, την έχουμε άσχημα. Έχουν χαρά στη ζωή τους οι άνθρωποι που επιλέγουν το μονοπάτι της κακίας? Έχει χαρά το μονοπάτι της αρετής? Πώς μπορώ να είμαι καλός, να είμαι καλός άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύομαι και από την κακία των άλλων? Ποια είναι η δουλειά που πρέπει να κάνω στον εαυτό μου?